Καλημέρα Πάνο, τι γίνεται Καλημέρα Σταύρο, μια χαρά, όλα καλά Πρέπει αυτή η περίοδος να είναι η πιο δύσκολη σε όλη την χρονιά, έχω δικαιό Είναι, είναι, ξέρεις, είναι και, το πιο δύσκολο, εντάξει δεν είναι όλο αυτό η αγωνία που υπάρχει αυτές μέσα στα παιδιά Είναι να. παιδιά που δεν έχουν ψάξει καθόλου στην ΑΒΓ λυκείου, ούτε καν μέχρι τις Και τώρα που δώσανε ξαφνικά παίρνουν τηλέφωνο και λέει ε, δεν ξέρω τι να δηλώσω ε, βοηθήσαμε να βρω τι να κάνω. Και ξέρετε, δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Μα τα είχαμε πει και, την, και στο. είχαμε συζητήσει και κάποια χρόνια πριν, δύο χρόνια πριν, πάλι για το μηχανογραφικό, αλλά έχουν γίνει αλλαγέ και γι' αυτό mm -hmm. ήθελα σήμερα να κάνω πάλι τη συζήτηση. Ότι ο επαγγελματικό προσανατολισμό είναι ένα από τα πιο σημαντικά για μένα μαθήματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να λέγεται μάθημα. Πρέπει να έχει, υπάρχει ενημέρωση. Είναι εξίσου και... σημαντικό με το πόσο καλά θα γράψει. Γιατί ε, πολλά παιδιά που έχουν γράψει καλά. Ε, κάνουν μια λανθασμένη επιλογή και πήγαν στράφη οι βαθμοί. Και αντίστοιχα, ναι. παιδιά με πιο χαμηλά μόρια κάνανε έξυπνε επιλογέ ναι. ε, και τα καταφέρανε. Ε, Α πούμε για μα, αυτή η περίοδο είναι πολλέ φορέ έχει τα κλάματα. Έτσι, γιατί ο άλλο ενώ ε, έχει στο μυαλό του κάτι, δεν τα καταφέρνει από του βαθμού. Οι βαθμοί βγήκαν μάλιστα πριν από μερικέ μέρε, ναι, ναι. την τρίτη μα πέρασε. Ε, βγήκαν οι βαθμοί και έχει τα κλάματα, τα οποία όμω αργότερα γίνονται και γέλια όταν καταλάβουν ότι περνάνε και σε σχολέ που ενδεχομένω δεν τι είχαν στο ραντάρ του κλπ. Και, και Εξή, έχει ενδιαφέρον. Εξής, βλέπω και όλα τα φροντιστήρια τώρα που γιορτάζουν τι επιτυχίε. Λογικό είναι όλο αυτό το, το, το πράγμα, τέλο πάντων. Θα έχει mm. σημασία, και εγώ το έχω κάνει με μαθητέ που είχα στο παρελθόν όταν δίδασκα μετά από χρόνια. Επιτυχαίνει το τι γίνεται μετά από 10-15 χρόνια. Εκεί είναι το θέμα. Και έχω δει πάρα πολλά παιδιά με πολύ χαμηλά μόρια. Να Μετά από 10-15 χρόνια έχουν κάνει τρομερά πράγματα. Mm. Και έχω δει παιδιά mm. τη νομική, τη ιατρική, που μετά από 10 χρόνια τα πέτυχα και λέω τι γίνεται, ξέρετε, παράτησα τη σχολή ή τελικά δεν. Yeah. Επομένω, το λέω για τα παιδιά που νιώθουν ότι ξέρετε, για μένα και οι μεν και οι δε, και αυτοί που λέμε νικητέ στι πανελλατικέ, και οι μέσα εγωγικά ετοιμένοι, τίποτα από ότι δε, δεν ισχύει προφανώ, yeah. έχουν τον ίδιο δρόμο να τραβήξουν μπροστά. Δηλαδή πρέπει να δώσουν το καλύτερο του εαυτού του. Ναι. Έτσι το μόνο στενάχωρο για μένα είναι όταν ο άλλος έχει προσπαθήσει πάρα πολύ ναι. και για κάποιους λόγους, συνήθω κάποια προσεξία ναι, ή κάτι ναι, ναι. χάνουν και εκεί υπάρχει το στρες το μεγάλο αλλά είναι μεταβατικό στάδιο, δηλαδή μην το φουσκώνουμε και εμείς τόσο πολύ. Σήμερα λοιπόν θα κάνω μια συζήτηση πιο πολύ έτσι να μας πεις τα καινούργια του μηχανογραφικού. Mm -hmm. ε, να πω ότι έχεις κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με 40 tips για το μηχανογραφικό. Θα το mm -hmm. βάλω και εδώ πάνω κάπου αλλά και στα links, οπότε στο, στην περιγραφή του βίντεο. Σήμερα, λοιπόν, από αυτά θα διαλέξουμε κάποια πράγματα να συζητήσουμε. Ωραία. Αλλά όποιο θέλει να τα δει αναλυτικά, θα πάει εκεί ε, να, τα, να τα δει ε, στην πλήρη του έκταση. Λοιπόν, εγώ προτείνω πρώτα απ' όλα να μου εξηγήσει τι σημαίνει ότι φέτο το μηχανογραφικό που γράφει και εσύ είναι εξατομικευμένο και τι θα δει ο μαθητή όταν. Ωραία. σε μερικέ μέρε φαντάζομαι. Θα... Δεν έχει ανοίξει ακόμα, έτσι Ω, δεν είναι. Δεν έχει ανοίξει. Να... Ε, μάλλον ε, περιμένουμε και 7-8 Ιουλίου. Ε, δεν έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίε των ειδικών μαθημάτων. Θα ανακοινωθούν λογικά Τετάρτη για να βγουν και ελάχιστε βάσει αγωγή και μετά θα ανοίξει το μηχανογραφικό. Ναι. Εξατομικευμένο ήταν και πέρυσι και φέτο, δεύτερη χρονιά. Τι σημαίνει αυτό. Το κάθε παιδί θα μπει μέσα στο, στην πλατφόρμα του μηχανογραφικού βάζοντα τον κωδικό του καρτελάκι του και τον ηλεκτρονικό κωδικό που έχει πάρει από το σχολείο και θα δει μόνο τα τμήματα ε, τα οποία μπορεί να δηλώσει. δηλαδή μόνο τα τμήματα που έχει πιάσει ΕΒ, την ΕΒΕ, την ελάχιστη βάση αγωγή. Θα έχει γίνει φιλτράρισμα από πριν στο ναι, καταλαβαίνω. Ναι, από το ίδιο το σύστημα. Και είναι και καλό αυτό γιατί αντί να κάτσει τώρα το παιδί σε 100%. Στήμα, θα να βρει πού πιάνει την ΕΒ και πού όχι. Ναι. Επομένω, αν είμαστε ε, ανάμεσα στο 9, ακόμα τόσο που θα πάει η ΕΒΕ και στο 13%, κάπου εκεί θα πάει ψιλό το 14%, θα έχω κάποιε απώλειε. Αν είμαι από 14% και πάνω, ο μέσο όρο ε, θα μπορώ να δω όλα τα θύματα. Άρα, με το που ανοίγει το μηχανογραφικό, εκείνοι δεν κάνουν τίποτα. Απλά βλέπουν στο δικό του πεδίο όσε σχολές εν δυνάμει μπορούν να μπουν, Πρέπει να τι δηλώσουν. Να κάνουν πριν μπουν στο μηχανογραφικό, να έχουν κοιτάξει τμήματα. Καλά, στήρια, ναι. Στήρια, αυτό, στήρια, αυτό, αυτό είναι στήρια. μέσα στη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα. Ναι, 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 προφανώς. Ναι, 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 ναι. Ενώ ότι ναι. πρακτικά πάντως αυτό που θα oh. δουν, γιατί με ρωτάνε ήδη, πρακτικά αυτό που θα δουν ναι, θα, θα είναι μόνο τι σχολέ που μπορούν να επιλέξουν. 20 τμήματα, 30 τμήματα, 5 τμήματα. 100 τμήματα. Ωραία. Λοιπόν, θα σου κάνω και άλλε μερικέ τεχνικέ ερωτήσει για να καταλάβω. Ε, λοιπόν, Πώ θα συμπληρώνουμε, δηλαδή πώς, πρακτικά πώ γίνεται η συμπλήρωση και τι θα γίνει στην περίπτωση, γιατί αυτό ήταν ένα πρόβλημα παλιότερα, τι θα γίνει στην περίπτωση που γίνει λάθο. Δηλαδή, το οριστικοποιήσει. Ωραία, ωραία. Ε, πάμε. Το συμπληρώνουμε είναι, είναι απλό το πράγμα. Δηλαδή, τα παιδιά που είναι εξοικειωμένα με τεχνολογία, αφού βάλω το καρτελάκι, τον κορυδικό μου, τον ηλεκτρονικό και αφού συμπληρώσω τα στοιχεία μου, όνομα, επώνυμα όλα τα σχετικά. Mm -hmm. Α προσέξουμε και το mail μα, το κινητό μα να είναι σωστά. Θα με πάει κατευθείαν στη σελίδα που δείχνει τα θύματα, τα οποία μπορώ να δηλώσω. Είχε mm -hmm. ένα άσπρο κουτάκι δεξιά. Πατώντα κάθε φορά στο άσπρο κουτάκι, από μόνο το σύστημα βάζει και τον επόμενο, δηλαδή πρώτο ιατρική εθνών. Μετά η ιατρική θεσμονή κειμένου με αυτό με το 2. Mm -hmm. Έχει κάποια εργαλεία. Αν θε να τα σβήσει όλα από την αρχή να το ξανακάνει, Αν θε να βάλεις, έχεις βάλει 20 επιλογέ, σου έχει έρθει τώρα στη 12 να βάλει κάτι άλλο. Mm -hmm. Να βάλει εισαγωγή σχολή, έχει κάτι τέτοια εργαλεία. Φτάνουμε κάποια στιγμή σε ένα μη οριστικοποιημένο μηχανογραφικό. Συγνώμη, σε διακόπτω. Πόσε σχολέ μπορεί να βάλει. Όσε θέλει. Όσος θέλει, άρα mm. δεν υπάρχει περιορισμό. Ναι. Προτείνω να μην τι βάλει όλε. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν κάνουν τη συμπλήρωση εδώ, λένε οι γονεί. Ε, πάνω μου, βάλε κι άλλε. Βάλε κι άλλε. Είναι λάθο αυτό. Το να βάλω yeah. όλες, όλα τα τμήματα θα οδηγηθώ σε λάθο το πιο πιθανό. Ειδικά άμα δεν ξέρω. De, ο... πρόβλημα το ίδιο το μηχανογραφικό δεν θα έχει. Okay. Απλά θα χαθεί στην θα λεπτομέρεια. Θα το αυτό είναι ναι. το θέμα. Ε, Φτάνουμε σε ένα μη οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, το τυπώνουμε, το βλέπουμε, το αφήνουμε κάνα δύο μέρε έτσι να, να κάτσει. Να οριμάσει. Ε, ξαναμπαίνουμε, προχωράμε μέχρι εκείνο το στάδιο. Αν δεν θέλω να κάνω καμία αλλαγή, πατάω την οριστικοποίηση. Και βγαίνει mm. ένα PDF με έναν αριθμό πρωτοκόλλου πάνω, το κατάμε αυτό, το τυπώνουμε, να έχουμε και το αποδεικτικό ότι καταθέσαμε μηχανογραφικό. Τώρα έχει δίκιο σε αυτέ τι περιπτώσει, δηλαδή έχει συμβεί. Ξέρεις, εγώ πάντα το κάνω μηχανογραφικό με τα παιδιά που κάνουν τα μηχανογραφικά, του λέω: Είσαι σίγουρο, Ναι, σίγουρο, εντελώ το. Πατάω το και. Okay. Ναι, μια χαρά. Την επόμενη μέρα το πρωί, 6.30 το πρωί τηλέφωνο. 6.30. Δεν μπαίνει ποτέ το παιδί, παίρνει μαμά συνήθω. Ναι. Ναι. Ε, κύριε Πάνο, το σκεφτήκαμε. Εμένα με τρελαίνει το πρωτοπληθυντικό εκεί πέρα. Έτσι, το σκεφτήκαμε είναι. εκεί καμιά φορά. Είναι, οικογενειακή, υπό... <laughs> <laughs> είναι οικογενειακή υπόθεση. <laughs> Μυρίζει και ξέρει, δάκτυλο, μαμά That's. και μπαμπά. Mm. Ε, και θέλουμε να τα αλλάξουμε. Ο σύμβουλο δεν μπορεί να κάνει κάτι, εσύ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ε, πρέπει να πάει στο σχολείο του, να ανοίξουν το μηχανογραφικό μέσω ε, του Υπουργείου και να κάνει τι αλλαγέ. Δεν το προτείνω πρώτον γιατί θα χωθεί και το παιδί και εγώ ναι. Και ενώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να έχει παρέλθει η, η, μέρα, ναι. ε, η τελευταία μέρα οριστικόποίηση. Ε, εγώ θα πρότεινα, ε, αν μου επιτρέπεις, να, πρώτα απ' όλα να πάνε σε μια εφαρμογή που τους βγάζει τα μόρια και τις σχολές και ναι, να ναι. τα εκτυπώσουν. Ναι. Και, και, και το στο εκτυπωμένο Μπράβο, και στο εκτυπωμένο να πάνε να βάλουν τι. Το στο χέρι. Όχι είναι. στο ηλεκτρονικό, στο χέρι. Στο χέρι. Στο χέρι. Απόλυτα. Κάνουμε... Εγώ του έχω πει ότι θα, βγα... θα χτυπώσουν τρία. Ένα για αυτού, ένα για τον μπαμπά, ένα για τη μαμά. Ναι. Γιατί αν ο μπαμπά και η μαμά δεν έχουν δικό του να παίξουν, θα πάνε να κάνουν παιδιού. Ε... Ναι. Και πάνω εκεί. Με γόμα και μολύβι θα σβήσουμε ώστε να καταλήξουμε. Η γενική λογική είναι η εαρχό... Βγάζω τρει ομάδε τμήματων. Τρει ομάδε. Η πρώτη ομάδα είναι η αγαπημένη μου. Δηλαδή mm. και να περάσουμε πολύ ευτυχή που και να είναι αυτοί. Εντάξει. Ομαδοποιώ λοιπόν τα τμήματα. Η πρώτη είναι αυτό που θα πάω να ζήσω τον πατέρα μου αυτοκίνητο iPhone. Είναι αυτό που <laughs> θα είμαι απόλυτα ευτυχισμένο. Η δεύτερη ομάδα είναι τμήματα που είμαι ok. Δηλαδή mm. μια χαρά. Δεν είναι αυτά που ήθελα τη πρώτη ομάδα, αλλά έχουν προοπτικέ. Ένα μεταφιακό θα με φέρει εκεί που ήθελα. Μια χαρά. Και η τρίτη ομάδα είναι χαμηλό βαθμό τμήματα. Να έχουμε και το μαξιλαράκι που λέμε. Που δεν καίγομαι mm. ιδιαίτερα. Που μάλλον θα ξαναδώσω. Θα δω κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα κάνω μηχανογραφικό. Σίγουρα κάνω μηχανογραφικό. Να είμαι φοιτή του χρόνου. Ναι. Λοιπόν, και άλλα τεχνικά. Ε, τι γίνεται με το 10% mm. αν υπάρχει και φέτο το 10% και πρακτικά τι σημαίνει. Ναι. Αυτό το πρακτικά τι σημαίνει είναι το πιο σημαντικό. Ξέρει πολλά παιδιά δεν ξέρουν καν τι είναι το 10%. Μπράβο. Γιατί ο ναι. Λέι θα κάνω το 10%. Του ναι. λε τι είναι το 10%. το <laughs> 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 10%. Ε, το κράτος δίνει το δικαίωμα στα παιδιά για δύο χρονιές μετά την πρώτη φορά που δώσουν πανελλαδικές να κάνουν μόνο μηχανογραφικό χωρίς να χρειαστεί να δώσουν εξετάσεις την πρώτη φορά έχει δικαίωμα για 6% των θέσεων, mm -hmm. ε, τη δεύτερη για 4%, έτσι λέμε 10%. Συναγωνίζεσαι μόνο του συμμαθητέ τη χρονιά που έδωσε, δεν σε νοιάζει τι έκανε η χρονιά η επόμενη. Mm -hmm. Μετράει η ελάχιστη βάση τη χρονιά τη δικιά σου, οι συντελεστέ των μαθημάτων τη χρονιά τη δικιά σου. Mm -hmm. Είναι δηλαδή ένα ξεχωριστό μηχανογραφικό, δηλαδή αν ένα, τυμά, ένα μαθηματικό παίρνει 100, οι 90 θα είναι από αυτή που δώσαν φέτο, οι 10 mm -hmm. θα είναι από τον δύο προηγούμενο ετών. Είναι διαφορετικέ βάσει. Ναι, θα βγουν διαφορετικέ βάσει. για να ξέρουν, πολλέ φορέ είναι και πιο υψηλέ. Ναι. Υπάρχει Υπέρκειψαν να είναι πιο υψηλέ. Και όταν θέλουν να τσεκάρουν τι βάσει, θα κοιτάνε τι βάσει από θα πέρυσι του αντίστοιχου, του 10%, 10% ας πούμε. Νόσο, για να καταλάβουν πού είναι. Έτσι. Και επίση, ε, επειδή, επειδή πολλά παιδιά είναι φοιτητέ ήδη mm. και κάνουν το 10% νο, για κάτι ναι. καλύτερο, μην φοβηθούν, κάνουν το 10%, βλέπουν πού περνάνε και αν του αρέσει, διαγράφεται το τμήμα που είναι Ναι. αν δεν του αρέσει, συνεχίζουν εκεί που είναι. Να. Λοιπόν, κι άλλο ε, πρακτικού χαρακτήρα. Ε, Θε να μα πει δύο λόγια για το τι σημαίνει ότι αυτό που θα δουν ότι ε, ενώ με του ίδιου ίδιους, ίδιους βαθμού έχουν διαφορετικά μόρια. Mm. Ανασχολεί mm. φέτο για πρώτη φορά, δεν γίνεται αυτό. αυτό έχουν, ναι, πρώτη φορά γίνεται φέτο. Το έχουν ναι. καταλάβει ήδη τώρα γιατί ξαφνικά έχει. Δεν πειράζει να το εξηγήσουμε γιατί πλέκονται. Το, έχουν δει τουλάχιστον μπροστά Δηλαδή το μπορεί να έχουν ένα εύρο, α πούμε, και χίλια μόρια. Η yeah. Ναι. τη, τιμή να είναι 15.200 μέχρι στη 16.500, 16, Επειδή το κάθε τμήμα από φέτο μαζί με το Υπουργείο προσδιορίζει του συντελεστέ κάθε τμήματο, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν το Υπουργείο έλεγε 1,3-0,7 τα μαθήματα που έχει ορίσει, yeah. Ναι. κάθε τμήμα, εντάξει, Υπάρχει ένα μήνυμα 20% που να έχει το κάθε μάθημα, του τόπου του Υπουργείου αυτό. Άρα δεν περισσεύει 4.280, περισσεύει ένα 20% που θα το διαθέσει το κάθε ε, τμήμα. Θέλει το χημικό να το βάλει όλο στη χημεία, θέλει το μαθηματικό να το βάλει όλο στην. Υπάρχουν τμήματα, ιατρικέ για παράδειγμα, πολλές, και κάποια νομική τη Αθήνα, που το μοίρασαν 25, 25, 25, 25 συντελεστέ. Ναι. Άλλα δώσαν έμφαση 30-30, 20-20. Πάντα να βγαίνει 100. Άρα, φέτο έχουμε ε, διαφορετικά μόρια, γιατί πολύ απλά κάθε τμήμα έχει του δικού του συντελεστέ. Θα έχω ναι. και πολλέ κοινέ, ε, γιατί τα τμήματα έβαλαν του ίδιου συντελεστέ. Άρα, μπορεί για την νομική Αθήνα και νομική Θεσσαλονίκη. Να έχω 200 μόρια διαφορά. Η ίδιο, το ίδιο τμήμα. Ναι. Διαφορετικέ πόλει, α πούμε. Ναι, διαφορετικά μόρια. Σωστό. σωστό. Ε, εδώ τώρα τι γίνεται. Αυτό μπορεί να περδέψει τα παιδιά. Ξέσαι, έχω ακούσει διάφορα. Ας πούμε. Μου έχει πει ένα ε, γονιό να πάω να συγκεντρώσω όλε τι υψηλέ του βαθμολογίε και να δηλώσω αυτά πρώτα ε, για να έχουμε σίγουρη την επιτυχία. Είναι λάθο αυτό. Δηλαδή, αν έχω υψηλή βαθμολογία του κινηματογράφου που δεν με ενδιαφέρει, θα πάω να δηλώσω κινηματογράφου. Ναι. Συνεχίζουμε πάντα με την ίδια αρχή στο, στο μηχανικό. Σειρά επιθυμιών, τίποτα άλλο. Ναι, Σειρά... θα τα πούμε και στο ναι. τέλο αυτά, εντάξει. γιατί Ωραία. νομίζω ότι τις πρέπει να κλείσουμε. Mm -hmm. Να δώσει κάποιε συμβουλέ για τι προτεραιότητε ενδεχομένω. Ε, τώρα, ειδικά μαθήματα και ελάχιστη βάση εισαγωγή. Και εκεί πρέπει να προσέξω κάποια πράγματα, έτσι, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, η ελάχιστη βάση εισαγωγή είναι ένα κόφτη που πάντα θα αφήνει τον τρίτο σχεδόν να παίξω, εντάξει. Θα αφήνει. Mm. 18, ,000... 18 ,000 να γράφουν όλα τα παιδιά, θα έμεινε το 1 τρίτο απ' έξω. Είναι τρομερό αυτό να το σκεφτεί. Yeah, yeah. ε... Αυτό είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε άλλη στιγμή. Ναι, ναι. Τώρα τεχνικά. Έχει μαθήματα... σχέση και με την... όλη το εκπαιδευτικό τη Ελλάδα, α so, πούμε σωστό. και το και που τι. πάνε τα παιδιά που πηγαίνουν απ' έξω. Α μην το αφήσω, α κάνουμε το τεχνικό μόνο μέρο. Yeah. <laughs> ε, τι γίνεται τώρα. Έστω ότι πάω Ογγλική Φιλολογία. Ωραία. Ε, για να μπορέσω να τη δηλώσω, πρέπει να πιάσω και την ελάχιστη βάση των Αγγλικών mm. και πρέπει να πιάσω και την ελάχιστη βάση του τμήματο, που μέσα εκεί έχει υποστεθεί και το μάθημα των Αγγλικών και διαιρώ διαπέντε. Άρα, ah, okay. ε, άρα έχω δύο προϋποθέσεις. Δηλαδή υπάρχει, να στο πω αλλιώ, ένα παιδί γράφει αρχαία ε, ιστορία λατινικά έκθεση 20 mm -hmm. και γράφει Αγγλικά 10. Και η ελάχιστη βάση των Αγγλικών είναι 12. 13. Και δεν περνάει. Δεν περνάει. Δεν περνάει. Δεν περνάει. Δεν περνάει. Εντάξει. Άρα πρέπει Οπότε να περάσει και την ελάχιστη με, λάξη... ναι, της με της Αυτό που είχε γίνει και είχε γίνει και το άλλο. έτσι δεν είναι. Με την αρχιτεκτονική της, της και... που δεν ναι, είχαμε ναι. ούτε έναν, ούτε έναν ούτε ε, ένα. ε, φοιτητή πρωτοετή. Είχαμε νιά... Είχαν, είχαν, βάλει πολύ ψηλά τη βάση... σχέδιο, την... 17 το σχέδιο. Εντάξει, Εντάξει δεν έχει νόημα. Θέλω να το αλλάξαν ναι. φέτο, φέτος, καταλάβαν ότι θα κλείσει έτσι όπως πάει και, το αλλάξαν. Άρα τα παιδιά τώρα έχουν αγωνία με τα ειδικά μαθήματα γιατί περιμένουν τα αποτελέσματα. Αυτό περιμένει και το Υπουργείο των ειδικών μαθημάτων για να διαμορφώσει όλε τι ΕΒΕ. Γιατί πρέπει να έχει τα ειδικά μαθήματα για να διαμορφώσει όλε τι ΕΒΕ σε Σωστά. 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 Γι' αυτό και λογικά θα, βγει, θα ανοίξει την μέθα επόμενη εβδομάδα, πιστεύει, δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα. Θα δομάδα. ανοίξει, έχουμε, σήμερα που μιλάμε, έχουμε 1η Ιουλίου. Mm -hmm. ε, εγώ πιστεύω ότι θα βγουν στι 5 Ιουλίου με 6 τα ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων και ΕΒΕ γενικότερα. Άρα 7-8 Ιουλίου λογικά θα ανοίξει το μηχανογραφικό μέχρι τι 20. Ωραία. Λοιπόν και άλλο τεχνικό. Mm. Ε, με ρωτάνε και με έχουν ρωτήσει και μένα σε αυτό με τις μετεγγραφές τι ισχύει και ε, γιατί το ρωτάω γιατί πολλοί σκέφτονται να έχουν αδέρφια ας πούμε για παράδειγμα mm. το ένα παιδί έχει περάσει πάτρα, ξέρω εγώ και το άλλο φαίνεται. Από τη βάση, τέλο πάντων, από αυτά τα μόρια που έχει πιάσει, ότι περνάει η ρόδο, ναι, για ναι. παράδειγμα. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή. Τι συμβαίνει με τι μεταγραφέ. Εγώ έχω μπλεχτεί με τι μεταγραφέ, όσο που να Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λε. Έχω κάνει ένα βιντεάκι στο κανάλι μου μόνο για τι μεταγραφέ. Μπορούν τα παιδιά να το δουν. Ναι. Ωραία. Ε... Ωραία. Θα το βάλω και εδώ. Ωραία. Να πούμε το, το πολύ βασικό, το πολύ πολύ βασικό όμω, που ισχύει πέρυσι. Δεν μπορώ να πάρω μεταγραφή αν απέχω παραπάνω από 2.750 μόρια από το τμήμα που θέλω να πάω. Μπράβο. Άρα πρέπει να έχει καλύψει αυτή τη διαφορά. Αν εγώ, δηλαδή, έγραψα 10, 10. μόρια, mm -hmm. δεν μπορώ να πάρω τιμή μεταγραφή σε τμήμα πάνω από 12.750. Mm -hmm. έχει, να... ε? έχει μια λογική αυτό. Έχει μια λογική, νομίζω, αυτό. Έχει μια λογική, γιατί ξέρεις, παιδιά, με 6.000 μόρια... Βρισκόντουσαν δηλαδή, σε... Πηγαίναν στο 18, στο 12, δηλαδή, Είναι άδικο αυτό, σωστό. Ε, και εδώ, λέω στα παιδιά, Καμιά φορά μου λένε, μα είμαι το... κοιτάξτε, είμαι στα 2650. Άρα το καλύπτω. Είσαι 2650 με ποια μόρια. Τα περσινά. Δεν ξέρουμε mm -hmm. με τη νέα βάση που θα πάει το τιμό αυτό. Άρα Οστό. θέλει λίγο προσοχή στη συμπλήρωση. Άρα αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Τώρα έχουμε δύο κατηγορίες, Με οικονομικοκοινωνικά κριτήρια και με αδέρφια που σπουδάζουν mm -hmm. ήδη. Οικονομικοκοινωνικά κριτήρια θα τα πω εντάχει. Είναι με το εισόδημα. Κάποια μόρια μπορώ να πάρω. Ανάλογα το εισόδημα υπάρχουν κάποιε Και αν υπάρχει πολυτεχνία, τριτεχνία. Αναπηρία 6% και πιο μέλο τη οικογένεια, ορφα... ορφανό παιδί από, από γονεί, ναι. από έναν ή από δύο. Αυτά τα μόρια, επειδή πολλέ φορέ τα παιδιά μπερδεύονται, μου λέει Έχω 6 μόρια μεταγραφή. Τα προσθέτω στα 17.200 που έχω γράψει. Όχι, καμία σχέση. Είναι μόρια μεταγραφή. Mm -hmm. Όσο πιο πολλά μόρια μεταγραφή έχει, 8, 9, 10, έχει περισσότερε πιθανότητε να πάρει μεταγραφή, κυρίω στην Αθήνα, που είναι λογικό. Είναι 5 εκατομμύρια κόσμο. Σωστά. Οι περισσότεροι εδώ θέλουν να έρθουν. Τώρα, με αδερφό. Ο μπαμπά και η μαμά μένουν στην Αθήνα. Το σπίτι μα δεν είναι στην Αθήνα. Ε, ο αδερφό μου σπουδάζει στο Βόλο. Και εγώ περνάω στο Ηράκλειο. Το κράτο δεν θέλει οι γονεί να πληρώνουν τρία σπίτια. Δηλαδή mm -hmm. τη Αθήνα, του Ηράκλειου και του Βόλου. Επομένω λοιπόν λέει, ο αδερφό που είναι στο Ηράκλειο ή και στο Βόλο δεν με νοιάζει. Εντάξει? Μπορεί να πάει στην πόλη του αδερφού, να φύγει αυτό στο Ηράκλειο να πάει στο Βόλο, αν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα. Mm -hmm. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα, να πάει στην πόλη των γονιών του. Αν δεν υπάρχει ούτε εκεί, τότε και τα δύο αδέρφια μπορούν να επιλέξουν μια πόλη στην Ελλάδα, εκτό Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που να υπάρχει ε, το τμήμα. Άρα μπορεί να μετακινηθεί ο αδερφός, ακόμα και αν είναι ήδη μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ναι ναι, 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 ναι. Και να μετακινηθούν και οι δύο, ναι, ας πούμε, δύο δεύτες, σε μια πόλη ναι, ναι. που ναι. να έχει το ίδιο. Άρα πρέπει να το ψάξουν. Ναι, αυτό αυτό γίνεται, γίνεται μετά, έτσι. Γίνεται. Σπάνια ο αδερφό πίδη σπουδάζει, δηλαδή τώρα είσαι τρίτο έτο θα τίποιο... θε να συνεχίσει να αλλάξει. εντάξει. Ναι. Θα τον πλακώσει το ξύλο τον αδερφό του. Ναι, προφανώ. υπάρχει ε... ε... πάντω η δυνατότητα να το ξέρουμε. Ναι, ναι. αυτά είναι αν υπάρχει μέχρι το 12.500 κεφαλήν εισόδημα. Δηλαδή σε μια οικογένεια που βγάζει μέχρι 5.000 ευρώ το, το χρόνο. Και το λέω κατά κεφαλήν εισόδημα, το λέω να το ακούει κάποιο γονιό, είναι ο μέσο όρο των τριών τελευταίων εισοδημάτων. Τώρα, αν έχουμε μέχρι 5.000 κατά κεφαλή εισόδημα, δηλαδή μια τετραμελή οικογένεια μέχρι 20.000 ευρώ, δίνει τη δυνατότητα το κράτο και τα δύο αδέρφια να πάνε στην περιφέρεια των γονιών του ή εκεί που έχουν σπίτι με επικαρπία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα εξοχικό παιδί, μου, στη Χαλκίδα, τι να σου πω. Ναι, ε, δεν ε, mm -hmm. Τώρα υπάρχει και η μετακίνηση, να το πω και στα παιδιά αυτό, αν δεν μα κάτσει με την γραφή, δίνει το κράτο τη δυνατότητα να πα σε ένα τμήμα. Να δηλώσει πέντε τμήματα που τα έχει δηλώσει ήδη στο μηχανογραφικό σου και να πα ε, να περάσει εκεί. Δηλαδή, περνάω βιολογικό κρίτη. δεν μπορώ με τίποτα γονιζόμενο στο βιολογικό, με τίποτα, παιδί μου, δεν γίνεται. Και, <συσχελίδε> καταλαβαίνουμε. Μπορώ να πάρω μετακίνηση στην Αθήνα, παράδειγμα, σε πέντε άλλα τμήματα, στο βιοτεχνικό επιστημόν, παραδείγμα. Α, να είναι όμορφα, Μια... α πούμε. Ναι, ναι, να τα ναι, ναι. έχω δηλώσει, να είναι στο πεδίο μου, και <συσχελίδε> εδώ η βασική διαφορά να πιάνω τα μόρια. Ενώ στη μεταγραφή έχω περιθώριο μέχρι 2.750 να με κάτω. Στη μετακίνηση πρέπει να πιάνω τα μόρια. Ναι, του ναι, τμήματος, ναι, να έχει καλύψει τα μόρια του τμήματο, θε να πά. Οκ. Δεν μου λε τι μεταγραφέ τι κάνουν, την αίτηση την κάνουν από ό,τι ξέρω ηλεκτρονικά πλέον. Οκτώβριο. Σωστά, και γίνεται μετά. Προφανώ από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Έτσι θα κινηθούν. Λοιπόν, ένα ακόμα, όχι τεχνικό ακριβώ. Νομίζω ότι φέτο έχουν μπει κάποια νέα τμήματα. Νομίζω στην, Ικα... στην Ικάρον. Μπήκαν Βάχει... ε, Κάρον ε, και στο δεύτερο και τέταρτο πεδίο. Έχει και... πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θέλω να μου πει δύο λόγια. Είναι... Φαίνονται ενδιαφέροντα τα τμήματα και φαντάζομαι ε, και, ναι. ε, και οι πίσω... βάσεις τα κάνουν. Τι είπε ο φυσικό μέσα τώρα. Στο... Ε, κατευθείαν. Και... <laughs> λοιπόν, ε, μπήκε Κάρων ε, μετεωρολόγων στο δεύτερο, mm. ε, πληροφορικών δεύτερο και τεταρτό και διοικητικό και Φωτιαστικό μόνο στο τέταρτο. Μιλάμε για αξιωματικού, μιλάμε για Κάρων, άρα τα μόρια. Σίγουρα Βλέπω τη βάση να πηγαίνει η πύραυλο. Δηλαδή ε? Η Κάρον είναι πάνω από 16,5-17. Εκεί θα είναι και αυτά, ναι. φαντάζομαι. Πολύ ενδιαφέροντα τμήματα. Ναι. Αν ένα ναι. παιδί είναι για στρατιωτική ζωή. Δηλαδή, εγώ πάντα να σημαίνω Γιατί πολλά παιδιά μέσα στο πρώτο δήμο παρατάνε το τμήμα και άμα παρατήσει στρατιωτική σχολή, πρέπει να ξαναδώσει Σωστά. Σωστά. Προστά. Και έχουμε και ένα τμήμα τραπεζική διοικητική από το τέταρτο μπήκε στο δεύτερο. Ωραίο τμήμα για οικονομικά, δηλαδή και τα παιδιά του δευτέρου πεδίου. Mm -hmm. Πέρα από τη στατιστική που του έδινε δικαίωμα του οικονομολόγου, έχουν και αυτό πια. Ε, Αυτέ είναι οι αλλαγέ βασικέ που έχουμε σε αυτό μετά. Ωραία. Ε, θέλω να μου πει δύο πράγματα ακόμα. Ένα που επίση με ρωτήσανε. Ε, υπάρχει το μηχανογραφικό που κάνουν για τα δημόσια ΙΕΚ. Mm -hmm. Το παράλληλο με Νομίζω γίνεται που... από πέρυσι ναι, αυτό. Ναι, ναι, πέρυσι. Ναι. Γι' αυτό μπορεί να μου δύο κουβέντε, ναι. να καταλάβουν και τα παιδιά τι είναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Να σου πω τι είναι μεταξύ μα. Είναι ένα τέχνασμα του Υπουργείου να, να καλύψει ε, όλη αυτή τη θλίψη που υπήρχε λόγω τη ΕΒΕ. Ότι ξέρουν ναι. θα μείνουν χιλιάδε παιδιά απ' έξω. Να σπρώξουν παιδιά προ τα εκεί. Ε, γιατί να... δεν είναι κάτι καινούριο τα ΙΕΚ. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά πηγαίνανε Σεπτέμβριο και τώρα μπορεί να πάνε Σεπτέμβριο. Όλε οι θέσει δεν δίνονται με το μηχανογραφικό, δίνεται ένα ποσοστό των θέσεων. Mm. Τα ΙΕΚ είναι δύο χρόνια σπουδέ. Σου δίνει ένα αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πτυχίο, επιπέδου 5 τέλο πάντων. Ε, το παράλληλο μηχανογραφικό έχει κάποιε ειδικότητε, όχι όλε τι ειδικότητε των δημόσιων ΙΕΚ. Και κάποιο παιδί, λοιπόν, αν δεν θέλει να πάει σε κάποια αυτές οι ειδικότητες, μπορεί να πάει σε Σεπτέμβριο κατευθείαν να κάνει έτσι στο ΙΕΚ που τον ενδιαφέρει. Mm -hmm. ε, το, συγγνώμη, το μηχανογραφικό των δημοσίων η ΕΚ, το συμπληρώνει ανεξάρτητα από το μηχανογραφικό που κάνει για τα ΑΕ και τα ΕΕ, έτσι δεν είναι. Το ΙΕΚ, το μηχανογραφικό των ΙΕΚ είναι με το απολυτήριο του λυκείου του κριτηριό μα, αν θα mm -hmm. περάσουν ή όχι. Άρα και τα παιδιά που δεν πιάσαν κανένα τμήμα, δεν μπορούν να δηλώσουν κανένα τμήμα στο μηχανογραφικό, μπορούν να το δηλώσουν. Μπράβο. Mm -hmm. Εννοείται, μπορεί να δηλώσει όποιο θέλει, όποιο θέλει του μαθητέ. είναι το πολιτή. Να έχει αρκεί προφανώ το απολυτήριο λυκείου. Ε, από εκεί έπειτα ε, μπορώ να δηλώσω εγώ και πανεπιστήμιο και να περνάω σε ένα τμήμα και η ΕΚ και πάλι έχω δικαίωμα να αποφασίσω. πού θα γραφτώ τελικά. Ναι. Ε, ναι. Απλά τα παιδιά να ξέρουν το ΙΕΚ είναι δύο χρόνια σπουδέ. Δεν μπορώ να κάνω μεταπτυχιακό προφανώ, δεν είναι επίπεδο πανεπιστημίου. Mm. Είναι ωραία φάση για τεχνικά επαγγέλματα εντάξει, και για άλλα. Ο γραφίστε, α πούμε. Ναι. Μια χαρά και από. Αν, αν, αν έχει ταλέντο, ναι. μια χαρά. Εμένα τι με νοιάζει που είμαι επιχειρηματία, αν είσαι από ΙΕΚ ή από ΙΑΗ. Εμένα με ναι. νοιάζει κάνει δουλειά. Ε, θέλει προσοχή σε κάποια επαγγέλματα. Ας πούμε, <coughs> πολλά παιδιά θεωρούν ότι θα πάω να γίνω εργοθεραπευτή ε, σε ΙΕΚ και μπορώ να ανοίξω δικό μου εργοθεραπευτήριο. Δεν μπορεί. Αυτό ήθελα να μου εξηγήσει λίγο, να μιλήσουμε δύο-τρία λεπτά και αν μπορεί για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ναι, ναι. Ωραία. Γιατί το Πανεπιστήμιο, νομίζω, και τα, και τα ΙΕΚ, τελικό στόχο είναι να βγουν στην αγορά. Οπότε πρέπει να ξέρουν τι μπορούν να υπογράψουν. Σωστό. Οι ειδικότητε που δεν υπάρχουν σε πανεπιστήμια, μηχανικό αυτοκινήτων παράδειγμα, κομμωτή και όλα αυτά, σεφ, μια χαρά επιρετούνται από το ΙΕΚ και μια χαρά που να κάνει τη δουλειά σου. Ναι. Αλλά οι ειδικότητε που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο, λογικό είναι οι απόφοιτοι θα αντιδρούσαν αν ένα από ΙΕΚ με δύο χρόνια και ένα ε, από Πανεπιστήμιο τέσσερα χρόνια είχαν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Για να καταλάβει τώρα, αισθητικό. εντάξει, mm. Από Πανεπιστήμιο μπορεί να έχει κέντρο αισθητική με μηχανήματα, λέιζερ, τα πάντα. Από ε, ΙΕΚ δεν μπορεί να ανοίξει κέντρο αισθητική με μηχανήματα, λέιζερ και όλα αυτά. Βοηθώσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θα γίνει. Ναι, έτσι, αντί να μην... ανοίξω με μόνο κάποιε θεραπείε, δεν ξέρω, να και τα στήρα, ξέρω και εγώ αυτά. Ε, την πρακτική. Επομένω θέλει προσοχή. Είπε το κράτο, να το πω και στα παιδιά μου πώ το έχουν ακούσει, τι είναι αυτό. Είπε το κράτο για κατακτήριε. Mm. Δηλαδή ότι μπορεί κάποιο, είναι νόμο αυτό, να περάσει να δώσει κατακτήριε εξετάσει σε ένα συναφέ τμήμα ε, στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή τελείωσα βοηθό φυσικοθεραπευτή, να πάω να δώσει κατακτήριε στο τμήμα φυσικοθεραπεία mm λέω στα παιδιά, είναι εξετάσει που δίνουμε κατευθείαν στο πανεπιστήμιο, τρία μαθήματα, δύσκολε εξετάσει. Και με ελάχιστε θέσει. Και, θέσεις. και το πανεπιστήμιο δεν είναι υποχρεωμένο να βάλει θέση η Άρα μην επενδύσουν εκεί, θα πάω σε ΕΕΚ και στάνταρ μετά θα μπω στο τμήμα. Ναι. Δεν μου λε με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πρώην ΤΕΗ. Υπάρχουν ναι, και το τον ΙΝΕ, το που... α πούμε, που θεωρούνται ΑΤΕ Ναι, ναι. Ε... είναι, είναι αήπια. Τελείωσε. Okay. Σωστά, σωστά. Το βασικό πρόβλημα το έχουμε στου ε, μηχανικού. Δηλαδή, οι μηχανικοί του ΔΠΑΕ ε, Θεσσαλονίκη, του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτη, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Δυτική Αθητική στο Παδά, mm -hmm. οι μηχανικοί δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Κανένα μηχανικό παθμό δηλαδή, δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Τι σημαίνει, τι σημαίνει δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Να παιδιά, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τελειώνει ο πολιτικό μηχανικό στο Παδά, στο ΕΓάλλιο, ε, δεν μπορώ να, πάρω, να βάλω υπογραφή ε, για ένα σπίτι ω μηχανικό να χτίσει ένα σπίτι. Να πάρει άδεια. Θα με βάλει στην αγορά εργασία. Θα με βάλει. Γιατί μια εταιρεία κατασκευαστική μπορεί να έχει 10 μηχανικού ή τρει να έχουν υπογραφή δικαίωμα υπογραφή. Και άλλοι 7 να είναι στο εργοτάξιο όπου θα αναλάβουν ναι. το project. Εντάξει. Ναι. Ε, αυτό είναι απόφαση του παιδιού. Προφανώ καλό είναι στον εαυτό μα να δίνουμε τη δυνατότητα ε, να έχει την υπογραφή ω μηχανικό, αλλά καταλαβαίνω και ένα άλλο παιδί που δεν μπορεί να πάει ε, επαρχία, παράδειγμα. Να. Θα λυθεί το θέμα τα δικαιώματα. Το Υπουργείο θέλει να το λύσει. Αντιστέκεται το τεχνικό επιμελητήριο. Και μέσα στην Επιτροπή για όλα, είναι και δύο μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου. Και λογικό είναι το τεχνικό επιμελητήριο, επειδή έχει χιλιάδε μέλη, να προασπίσει τα συμφέροντα να. των μελών του. Έχει μια λογική βέβαια αυτό έτσι. Έχει Γιατί ενάνει σε μια τα νύχτα μέσα δεν το... μπορούν να. Τέλο για πε. Προγράμματα... Εγώ καταλαβαίνω τη μία και λογικό είναι. Δηλαδή ήρθε ο Υπουργό του Διαβρόγλου και τα όλα. Σε ένα μήνα. Ναι. Ε, από την άλλη, ε, τα προγράμματα σπουδών των τμήματων αυτών είναι πέντε χρόνια, με μάστερ βγαίνουν τα παιδιά, έχουν προσαρμοστεί στι απαιτήσει τη εποχή. Είναι πολύ καλά προγράμματα σπουδών. Και σου λέει, Μα αυτό που σπουδάζω είναι καλό πια. Είμαι ναι. έτσι κι αλλιώ. Γιατί δεν είμαι τα δικαιώματα, Είναι δυστυχώ. Νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο. <coughs> αυτό καταλαβαίνω. Αρκετό χρόνο. Οκ, αρκετό χρόνο. Οκ, Λοιπόν, ε, θέλω να μου πεις, αν μπορείς, ε, θα ρωτήσω για τα τμήματα του μέλλοντος. Ε, θέλω να μου πεις αναπαιδείο κάποιες σχολές που έχεις στο μυαλό σου, τις οποίες καλό είναι που μπορεί να μην φαίνονται στο μάτι σήμερα ότι ε, να πάω να τις δηλώσω, αλλά ενδεχομένως επειδή τα πράγματα είναι ρευστά και αλλάζουν, το είδαμε με την πανδημία νομίζω mm. χαρακτηριστικά ότι τα επαγγέλματα άλλαξαν και ότι ο τρόπος που δουλεύουμε αρκετοί δεν είναι ο ίδιος με αυτό που ήταν προηγουμένως. Ε, θέλω να μας πεις κάποια τμήματα ενδεχομένως που έχεις στο μυαλό σου και θα μπορούσαν να είναι αυτό που λέμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Πρώτα απ' όλα είναι ο όρος επαγγέλμα του μέλλοντος ξέρεις έχει ένα κίνδυνο μέσα έχει ένα Ωραίο, το λέμε και εμείς σύμβουλοι, ξέρεις, είναι ωραίο ναι. Ε, Το μέλλον εντελώς, πραγματικά, είναι πραγματικά να χαρτογράφει τα νερά. Επίση, καμιά φορά με το επαγγέλμα του μέλλοντο, ξεχνώντα ότι δεν θα πάψουν να υπάρχουν εντελώ και τα πλα, κλασικά επαγγέλματα. Θα χρειαζόμαστε το δάσκαλο πάντα, Ά, το ιατρό πάντα, το γυμναστή πάντα. Ξέρεις, καμιά φορά στην αγωνία μα να μείνουμε το επαγγέλμα του μέλλοντο, ξεχνάμε και ε, ε, αυτά που ε, υπάρχουν και εξελίσσονται. Εγώ αυτό που θα έλεγα ότι το κατάλληλο τμήμα είναι αυτό που ταιριάζει τον καθένα και αυτό μπορεί να του καθορίσει και το μέλλον του. Mm -hmm. Υπάρχουν προφανώ τμήματα που δεν του δίνουν μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ε, πρώτα να εξηγήσω στα παιδιά ότι είμαστε στην αρχή ενό ταξιδιού. Η γενιά του λέει το προσδόκιμο ζωή θα είναι στα 95 περίπου. Η δικιά μα, Σταύρο, είναι στα 81. Εντάξει, έχουμε λίγο περιθώριο ακόμα. Οριακά. Άρα έχουν μπροστά ένα επαγγελματικό βίο 50 ετών. 50 ετών, φίλο. Ναι. Είναι αστείο. Αστείο να θεωρήσουμε. Και να σου μιλήσω εγώ για να επάγγελμα με τον 10 ετών από τώρα. 50 έτη. Πώ ναι. Πώς θα είναι σε 40 χρόνια αυτός ο κόσμος. Ναι. Που θα είναι σε μια δημιουργική ηλικία. Το παιδί του 18 θα το είναι στα 58 του. Μια χαρά. Πολύ δημιουργική ηλικία. Ε, Επομένω, είναι ένα ταξίδι. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω να κάνω είναι τον πρώτο προορισμό. Τίποτα. ναι. Ετοιμάζω τι βαλίτσες ναι. τώρα, διαβατήρια, ξέρει, είναι έτοιμοι, έχουν την αγωνία τους, έχουν δει που θα μείνουν, αυτή είναι η αναλογία τώρα, έχουν δει στους προγράμματα σπουδών, για τον πρώτο προορισμό. Ο πρώτος προορισμός θα γεννήσει τον επόμενο. Mm. Δηλαδή, πάω τεφάρε, παιδί μου, εντάξει, και ο άλλο νομίζει ότι θα είμαι μόνο γυμναστής. Και πάω τεφάρε και ξαφνικά μαθαίνω μπορώ να γίνω εργοφυσιολόγος. Να ασχοληθώ με την εμβιομηχανική, που έχει πάρα πολύ μέλλον η κίνηση και στου αθλητέ και όχι μόνο. Mm. Ε, ένα παιδί που είναι ψυχολόγο, θεωρεί πάω ψυχολόγο, άρα μόνο αυτό μπορώ να κάνω, ανοίξω και ένα γραφείο. Δεν είναι αυτό. Γίνομαι HR. Πάω στο marketing, στη διαφήμιση. Ε, Εγκέφαλο, έρευνα. Πάρα πολύ μεγάλο μέλλον. Γνωσιοθεωρία. Δεν πιάνω τα μέσα μαζική ενημέρωση. Να πάω στα ψηφιακά μέσων. Για το πρώτο παιδί μιλάω πάντα. Καστοριά και εργοστόλη. Πολύ ωραία τμήματα. Μάρκετινγκ, δημόσια σχέσει, social media management, τα πάντα. Δεύτερο πεδίο. Εννοείται, ό,τι μηχανικό και να πα, ο τίτλο engineer από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Και χωροτάκτη να πα, που δεν έχει πολύ μέλλον, με ένα πιακό στη γεωπληφορική και ξαφνικά GPS, χάρτε και όλα αυτά, ε, εν, ε, ενέργεια, ε, ό,τι έχει σχέση με τα κομμάτια τη χημία, τη βιολογία, βιοτεχνολογία, όλα αυτά έχουν μέλλον. Η έρευνα πραγματικά εκεί πέρα θα μα δώσει λαμπρά πράγματα. Αλλά όχι στην Ελλάδα, δηλαδή, ακόμα είμαστε πολύ πίσω όλα αυτά. Όποιο ναι. δηλαδή θέλει να ασχοληθεί με έρευνα, να ξέρει ότι μάλλον εξωτερικό θα γίνει όλο αυτό. Πληροφορικέ δεν το συζητάμε, δεύτερο και τέταρτο. Εντάξει, ναι, Είναι μια σπίτι δηλαδή, δηλαδή, πάρα πολύ και πολλά από τα παιδιά που θα πάνε πληροφορική θα δουλεύουν το σπίτι του για ξένε εταιρείε. Απλά εδώ να πω κάτι. Το ότι παίζω ΛΟΛ, το ότι παίζω Call of Duty και FIFA, δεν με κάνει ιδανικό για πληροφορική. Είναι σημαντικό να το λέμε αυτό. Σε κάνει απλώ για να είσαι στο περιβάλλον τη το... πληροφορική. <laughs> ναι, ναι. Της αυτό, αλλά, δεν είναι... ναι δεν... αλλά δεν είναι αυτό τέλο πάντων. Τέλει δουλειά. Στα τα γεωπονικά τμήματα, μην τα υποτιμούν τα παιδιά. Τα τρόφιμα. Το, από το ζωική παραγωγή, μπορεί να πα στην έρευνα για μεταλλαγμένα τρόφιμα, μπορεί να πα στην ε, βιοτεχνολογία. Έχω παράδειγμα, ετοιμάζω μια συνέντευξη τώρα. Κοπελιά mm. με ζωική παραγωγή που αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλη ερευνητική ομάδα, ομάδα στο Λονδίνο για τον καρκίνο του ανθρώπου. Και ξεκίνησε από ζωική παραγωγή. Ε, Τι διαδρομή κάνει καθένα. Ε, εννοείται. Ε, τρίτο πεδίο. Τα υγεία. Εντάξει, προφανώ είναι τα κλασικά τμήματα που όλοι τα παιδιά κυνηγάνε εκεί πέρα. Ιατρικέ, δοτητικέ, φαρμακευτικέ. Να προσέξουν λίγο το βιοτικό επιστημών. Επειδή δεν είναι σαφές Δηλαδή, θα δουν στο μηχανικό του βιωτικών επιστημών Αθήνα, βιωτικών επιστημών Θεσσαλονίκη. Τη Αθήνα έχει πέντε τμήματα μέσα. Αισθητικό, ακτινολόγο, οδοτεχνίτη, οπτικό και ιατρικά εργαστήρια. Τη Θεσσαλονίκη έχει μόνο ιατρικά εργαστήρια. Mm -hmm. προς, Είναι ο ίδιο τίτλο, εντάξει. Ωραίο, καλό τμήμα. Γενικά οι έρευνε δείχνουν ότι ό,τι έχει σχέση με την υγεία έχει μέλλον, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, γιατί τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, το Θεό, Ζουν, αλλά θέλουν φροντίδα που κάτι δεν το είχαμε τα περασμένα χρόνια. Ε, α πούμε, η εργοθεραπεία. Πολύ ωραία. Ε, δείχνουν η ένωση ότι πάει μια χαρά. Και η φυσικοθεραπεία. Τέταρτο το πεδίο, οικονομικά. Εδώ έχουν την πολυτέλεια τα παιδιά αυτά. Σχεδόν όλα τα τμήματα των οικονομικών σου δίνουν παιδιά δικαιώματα οικονομολόγου. Κανένα από αυτά με το πτυχίο που μόνο του δεν θα κάνει τίποτα. Θέλει οπωσδήποτε μεταφιακό. Mm. Άρα να το πάνε καθαρά. Δηλαδή, αν δεν ξέρω και δεν καίγομαι για κάτι, α πω σε ένα τμήμα οικονομικών, επιχειρήσει, κάτι πιο γενικό για να κάνουμε μεταφιακό μετά. Αν πραγματικά. Mm ο θείο μου είναι λογιστή, ο βάζουμε λογιστή, ασχολείται στην τράπεζα. Ξέρω το χώρο και θέλω να ασχοληθώ με αυτό, α πάω χρηματοοικονομικά. Ε, δηλαδή, το αναφτυλιακά, τα χρηματοοικονομικά που είναι πιο εξειδικεμένα τμήματα, α ξέρω για ποιο λόγο πάω εκεί. Αν δεν είμαι σίγουρο, α πάω οικονομικά δίκη επιχειρήσεων και κάνω το μεταφιακό μου ε, μετά. Ναι. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και μαζί, ότι καλό είναι να κάνει ένα τμήμα που να έχει μια ευρύτητα και από ναι. εκεί και πέρα να εξειδικευτεί. Αν δεν είσαι σίγουρο στην την αρχή. Αν δεν είσαι σίγουρο από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Είναι, είμαι απολύτω σύμφωνο στο που λε και ειδικά με το, με το ότι επιλέγουν σπουδέ αυτή ναι. την περίοδο. Ναι, είναι πάρα πολύ δεν σπουδές. επιλέγουν επάγγελμα. Το επάγγελμά του μετά από κάποια χρόνια δεν ξέρουν ενδεχομένω και πώ θα είναι και τι χαρακτηριστικά θα έχει. Εδώ σε εμά που υποτίθεται ότι είναι στατικό το επάγγελμα το δικό μα των καθηγητών έχει αλλάξει. Έτσι? Και φάλλος και θα αλλάξει Μα, ξανά μόνο, και στο μέλλον. Μόνο από το επάγγελμα ενό που έχει βγάλει μια εκπαιδευτική σχολή φυσικό μπορεί να είναι, ε, περιεχό, περιεχόμενο να είναι δημιουργό εκπαιδευτικού περιεχομένου. Να δουλεύει ναι. μόνο για αυτό και να φτιάχνει σημείο και ξανά πανεπιστήμια. Αυτό το... είναι, αυτός είναι ο στόχο μου, ξέρει. <laughs> <laughs> να τα παρατήσω και να γίνω. Εκτίμη από εκεί. μπορεί να γίνει <laughs> coach πάνω στην εκπαίδευση. <laughs> μπορεί να γίνει σύμβουλο ναι. σταδιοδρομία. Ε, μπορεί να ασχοληθεί με τι νέε τεχνολογίε, στην εκπαίδευση. Χίλια δύο πράγματα. Μόνο αυτή, η εκπαίδευση. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, που εγώ. ακούγεται στατικό, γιατί σου λέει ο άλλο: Τι θα γίνει καθηγητή, και θα κάνει μόνο ξέρεις, αυτό. Ε, ε, η στατικότητα ξεκινάει από μέσα μα. Όταν εγώ είμαι ναι. στατικό, τα πάντα είναι στατικά. Ναι. Εντάξει, Συμφωνώ. Εγώ σωστά. είμαι 49 χρονών και κάνω μια δουλειά που στα 18 μου δεν υπήρχε. Και επειδή έχουμε ίδιε ηλικίε, θυμάσαι τώρα σύμβουλο σταδιοδρομία τότε. Μα αυτό έλεγα και ότι είναι, ε, είναι η δικιά σου περίπτωση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Κάνει μια δουλειά αυτή την περίοδο η οποία είναι καινούργια δεν υπήρχε πριν και τώρα υπάρχει και πολύ μεγάλη ανάγκη. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Για μένα το θέμα του ε, συμβούλου σταδιοδρομία, όχι απλά θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Θα πρέπει ε, να ε, πρέπει... μάθημα και δυστυχώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, προτείνω ναι. στο κλείσιμο. Ε, να μου, ε έχεις κάνει, έχεις κάνει, μια ωραία καρτέλα και, στα, και, στο βίντεο αυτό που θα προτείνω στα παιδιά να το δουν με τα 40 tips για το ποια θα, ήταν, ποια θα ήταν η σειρά των σκέψεών μας για να επιλέξουμε σχολέ. Τι θα πρέπει να κοιτάξουμε στα τμήματα. Ναι, ναι. Παράδειγμα τα ναι. μεταπτυχιακά που είπε προηγουμένω ή την εξέλιξη. Πρώτα που απ' πουλιά... να μα πει δύο κουβέντε γι' αυτό. Ναι, ναι. Ε, οι πηγέ πληροφόρηση υπάρχουν παντού. Και το λέω έτσι με πολύ αγάπη στα παιδιά. Ενώ έχουν κοιτάξει τώρα για την πάρο και την ίο που θα πάνε, έχουν κοιτάξει πού θα μείνουν, πόσε χιλιάδε κιλιακού έχει ο μπάρμαν, πόσο <laughs> ε, έχουν τα σφινάκια και τα κοκτέρι. Έχουν κοιτάξει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα πραγματικά. Ναι. Όταν έχετε κουβέντα στα τμήματα, δεν έχουν κοιτάξει τίποτα. Για ένα yeah. κινητό μπορεί να έχουν δει 32 reviews. Το κινητό μπορεί να σου σπάσει με το που θα το αγοράσει, βέβαια. Ε? Και για τα δεν έχουν δει κάτι. Άρα, η πληροφόρηση πια στο Ιντερνετ δεν υπάρχει μόνο το Instagram και το TikTok, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Επομένω, μπείτε μέσα να δείτε προγράμματα σπουδών. Κοιτάμε πρόγραμμα σπουδών. Μην τσιμπάτε στο όνομα μόνο. Δηλαδή, μεταξύ μα, τι, τι καταλαβαίνει την όρο βιοτεχνολογία ένα παιδί. Yeah. Εδώ και ο ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό υπολογιστών, πολλά παιδιά το επιλέγουν γιατί του φαίνεται ωραίο και μεγάλο. Έχει μεγάλο τίτλο. Ναι, ε, εντάξει. Άρα, και εδώ τα μαθήματα, από εκεί θα καταλάβω. Παρά να δώσει το μηχανολόγο ότι έχει και βιοτρική. Όπα, δεν το ξέρω αυτό. Έχει οικονομικά. Όπα, δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή το ίδιο το πρόβλημα σπουδών. Τι κατευθύνσει. Υπάρχουν τμήματα που από τον τίτλο δεν καταλαβαίνεις τι κατευθύνσει έχουν μέσα. Άμα σου πω τώρα σε ένα εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική. Τίποτα. Ναι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, ναι. Ε, Θεσσαλονίκη λοιπόν θα δει ότι το ένα είναι εκπαίδευση ενηλίκων και το άλλο είναι αγωγή. Άρα σου οδηγεί στην ειδική αγωγή, ε. ε? Βεβαίω. Να δει ότι κοινωνικό λειτουργών στην Πάτρα και το λέω στο παιδί να το ξέρουν, δεν το ξέρουν πολλά παιδιά αυτό. Είναι κοινό σε όλα τα παιδιά. Από όλα τα παιδιά που ο κοινωνικό λειτουργό, στην Πάτρα, πρώτο έτο κάνω και παιδαγωγικά και κοινωνικό λειτουργό, δεύτερο έτο παίρνω κατεύθυνση. Βλέπω μεταφιακά. Όχι γιατί θα τα, τα μεταφιακά από τώρα θα αποφασίσουν, αστείο αυτό το πράγμα. Αλλά να δω τι προοπτικέ μου ανοίγει ένα τμήμα. Και ω φυσικό, μπορώ να πω ξαφνικά υλικά. Τηλεπικοινωνίε. Ναι. Ραδιοηλεκτρολογία. Ο, oh, τι είναι αυτά. Για να ρωτήσω το Σταύρο. Δηλαδή ξαφνικά βλέπω ότι οι προοπτικέ ανοίγονται. Μπορώ να ανοίξω άλλε προοπτικέ. Μπορεί σε 5-6 χρόνια να έχουν αρχίσει άλλα μεταφιακά. Να ξέρω όμω λίγο τι γίνεται. Αντιστοιχεί μεταγραφή. Μην την πατήσετε. Ναι. Μπράβο. Πολύ σημαντικό ε, αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα, ανέβασα ε, στο yourcarry.gr, στο site μου, ένα post, μια ανάρτηση με όλα τα αρχεία που θα χρειαστεί να πει για να κάνει το μηχανογραφικό του. Όλα τα αρχεία. Ό,τι είναι αυτό, αυτό τώρα μπορεί να το βρείτε και που είναι αυτό, να το βάλω και. στο googlebarrier.gr. Ωραία. Ωραία. Θα το βάλω και σε link αν είναι από κάτω να το δουν τα παιδιά. Ε, εκεί λοιπόν, αντιστοιχεί μεταγραφή. Θέλω να ξέρει ότι αν πα ψυχολογία Φλόρεντα, δεν μπορεί να πα αντιστοιχεί μεταγραφή με άλλε. Ότι αν πα λαμία ε, μαθηματικό, δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή για άλλε. Και πολλά τέτοια που πρέπει να προσέξουμε ναυτιλιακά. Λοιπόν, αυτή η λεπτομέρεια με το μαθηματικό ούτε εγώ την ήξερα. Ναι, ναι, και μου να μην μπορεί να πάει μεταγραφή. Ή με καμία φορά μπορεί να μου διαφύγει κάτι, πρέπει να ξέρει και όλε Να πα ναυτιλιακά πυριακά και ναυτιλιακά χείο. Πολύ καλέ σου σχολέ και δύο. Και δεν έχουν με μεταγραφή μεταξύ του. Τουλάχιστον δεν είχαν μέχρι πέρυσι, δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι τώρα. Σημαντικό και αυτό. Ε, να κοιτάξω τα εργαστήρια. Μέσα στο τμήμα, στο site που θα μπουν, υπάρχει οδικό σπουδών. 100 σελίδε και 150. Να δω λίγο τι εργαστήρια έχουμε. Πού είναι ο χώρο, παιδί μου. Επίση, να πάνε να κοιτάξουν στο κανάλι μου, το ξέρει, έχουμε έχω κάνει και μαζί συνέντευξη, συνέντευξη με επαγγελματίε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Οπωσδήποτε συμβασικό. να τα δουν αυτά. Να ακούσει τον ίδιο τον ε, χημικό μηχανικό, τον data scientist, τον φιλόλογο, τον μαθηματικό, τον γιατρό, την νοσηλεύτρια. Όταν μου λένε μένει νοσηλεύτρια ότι με χτυπάνε, και δεν το πίστευα. Και λέω γιατί χτυπάνε, γιατί είναι θυμωμένοι, μου λένε είναι μόνοι του. Και είναι θυμωμένοι. Για ασθενείς, ε. Ναι. Αλλά εγώ μου λέει, χτυπάνε και χαίρομαι γιατί είναι ζωντανή. <laughs> και να μάθεις ότι ως νοσηλευτής, το 1 τρίτο του μήνα, θα κοιμάσαι μέσα στο νοσοκομείο. Και τα λεφτά mm. 7, 8, 9 κατοστάρικα. Πρέπει να τα μάθεις όλα αυτά. Εγώ είμαι σύμβουλος mm. της αντιδρομίας, είσαι φυσικός, αντακούμε πέντε πράγματα. Να mm. ακούσουμε τον ίδιο επαγγελματία. Πάρα πολύ σημαντικό. Να μιλήσουν με τους γονείς τους. Θα μιλήσετε με τους γονείς σας. Μια απόφαση από κοινού είναι. Εσύ θα πάρεις την απόφαση. Αλλά μπορεί να, να στηρίξει σπουδέ και μαμά. Ναι. Δεν του αδικούμε και μη θυμώνεται κιόλα. Είναι πολύ δύσκολε εποχές. εποχέ. Και καμιά φορά, δηλαδή, το να περάσω και σε ένα τμήμα, οκ, okay, δεν μπορώ να πάω επαρχία, Μπορώ να πάω σε ένα τμήμα στην πόλη μου που με ένα, τα λεφτά που θα χάλαγα εκεί, ένα ποσό να το κρατήσουμε, να κάνω πολύ καλό μεταρχιακό, που κι αυτό θα είναι ναι. πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ ωραία δύναμη για, για το μέλλον. Ναι. Εξαιρετικά. Άρα ψάξιμο, ψάξιμο βασικά. OK και βουτιά λοιπόν. μέσα μα. Να του προτείνω και μια άσκηση και το κλείνουμε. Γράψτε σε μία παράγραφο. Έτσι Πόσο το Αυτό τώρα. Πώ φαντάζεστε τον εαυτό σα σε 15 χρόνια. Ξυπνάω το πρωί. Πού μένω. Λονδίνο, Άστερνταμ, η Βερολίνο που λέγει Κυλάκα. Μένει Αθήνα, μένει Θεσσαλονίκη, μένει ένα νησί. Πού πα σε ένα μεγάλο χώρο. Κάτι που γράφει Σταύρο Λουβερδί, τάδε. Έχει α πούμε στην ε, ιατρική στα υγεία. Είναι μια βασική διάκριση για μένα. Θε να είσαι με ασθενή ή θε να είσαι σε... με έρευνα μικροσκοπία, πολύ βασική διάκριση. Πώ φαντάζεσαι τον εαυτό σου, Δουλεύει όλη μέρα, παίρνει καλά χρήματα. Δουλεύει μέχρι το μεσημέρι, λιγότερε ευθύνε, ελεύθερο χρόνο, παίρνει λιγότερα χρήματα. Με ποιο είσαι από τα δύο και τα δύο σεβαστά. Γράψε την επαγγελματική σου αυτοβιογραφία σε 15 χρόνια. Για να μπει λίγο σε αυτή την χρονική προοπτική του μέλλοντο. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σημειώσουν πώ βλέπουν τον εαυτό του ναι, ναι, ναι. μετά από χρόνια. Και... θα το βλέπουν ευτυχισμένο τον εαυτό του. Αυτό, ναι, σωστό, σωστό. Και, να πιστέψουν, Φυσί. και να πιστέψουν πραγματικά στον εαυτό του. Αυτό με ένα που βλέπω στα παιδιά μέσα από τόσο που κάνω. Είναι μια γενιά υπέροχη, πολύ καλή από τη δικιά μα προφανώ. Ακομπλεξάριστη, όμορφη. Ναι. Ε, δεν πιστεύουν στον εαυτό του. Με όλα αυτά τα βλαμμένα πρότυπα των social media. Έχουν ανασφάλειε. Ναι, ναι, πολλέ. Δυστυχώ. Και, τους ε... και... του βάζουμε κι εμεί ενέσημα τι ανασφάλειε. Δυστυχώ. Πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σας και στο ταξίδι του ξεκινάει. Αυτό ειδικά με το social που γίνεται ε, τους προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη πολύ, Πάρα πολύ όμως. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί πραγματικά είναι παιδιά τα οποία εμείς στην κοινιά μας ήμασταν ε, δεν ξέρω αν το IQ βελτιώνεται πάντως σίγουρα δεν είχα καμία σχέση εγώ με τα πεσημερινά παιδιά. Είμασταν ήμασταν μη καμία σχέση. Κομπλεξικά σε πολλά πράγματα. Κομπλεξικά. Εντάξει, με ενοχικά μα μεγαλώσανε οι, δικοί μας πολλά. Αυτό, εκείνο σήκωνα να κάτσει ο κύριος. Ναι, ναι. Πηγαίνω επισκέψεις, πηγαίνω επισκέψη, ξέρεις, ξέρει τα, τα σοκολατάκια και κοίταγα τη μάνα μου για να μου δώσει την, να πάρω ένα σοκολατάκι. Όταν ξαναπέναγε το μπολάκι και πήγα να ξαναπάρω με και με ένα βλέμμα παγώναν όλα. Τώρα αυτά εδώ, τρώνε 8 κιλά σοκολατάκια και καλά κάνουνε και δεν ρωτάνε για κανένα. Ωραία, ναι, ωραία ναι. γενιά. Να πιστέψεις τον εαυτό τους μόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, φίλε Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που Χαλούμε είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ ξανά για την ε, συμμετοχή σου και όλα αυτά τα πολύ ωραία και σπουδαία που μας είπες. Θα βάλω όλα τα link ε, και του καναλιού σου ε, και να δουν οπωσδήποτε και τι συνεντεύξη που έχει κάνει Είμαστε. με επαγγελματίες. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και τα link για την, ε, για, και για επικοινωνία με σένα Είμαστε. αν θέλουν να μιλήσουν πιο πρακτικά πλέον για το Είμαστε. μηχανογραφικό τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή, καλή δύναμη. Πω, καλή δύναμη σε σένα και σοφέ επιλογή στα παιδιά. Έγινε. Και καλό και καλοκαίρι σε όλου μα. Καλό καλοκαίρι, φίλε. Γεια σα, Ρωμιά.